Κυπριακή Πρεσβεία πραγματοποιούν οι Κούρδοι εναντίον των τρομοκρατών του Ισλαμικού κράτους. Να πούμε λοιπόν ότι η κατάσταση φαίνεται ότι έχει ξεφύγει, καθώς οι Κούρδοι φαίνεται ότι έσπασαν τον κλειό της αστυνομίας και απευθύνονται έξω από την Αμερική Πρεσβεία, ενώ έχει αποκλειστεί προσωρινά ο δρόμος. Νικήτα, θέλω να απομακρυνθούμε και εμείς λίγο, να πούμε ότι έχουν σπάσει τον αστυνομικό κλειό και απευθύνονται έξω από την Αμερική Πρεσβεία. Δεν είναι περισσότεροι από 150. Νικήτα, προσπάθησαν οι αστυνομικοί να τους αποθήσουν, να μην τους αφήσουν να περάσουν στην περίμετρο της Αμερικανικής Πρεσβείας. Ωστόσο, κατάφερε και έσπασαν τον κλειό και βλέπουμε τώρα να γίνονται, να υπάρχουν δοξήματα με τους αστυνομικούς, όπου, όπως είπαμε προηγουμένως, κατάφεραν και πέρασαν μέσα από τον αστυνομικό κλειό. Να πούμε ότι δεν είναι περισσότεροι από 150, αλλά η αστυνομική δύναμη είναι περιορισμένη εδώ στην περιοχή. Να πούμε, Νικήτα, ότι ξεκίνησε η πορεία των Κούρδων από την Υπουργείο Εσωτερικών και πορεύτηκαν προς την Αμερική Πρεσβεία και προσκάλεσαν βεβαίως όλους να τους ακολουθήσουν για να διαμαρτυρηθούν για αυτά τα οποία διαφράττουν οι τουρκικές δυνάμεις, οι οποίες είναι σχεδόν έτοιμες να επιτεθούν και αυτές εναντίον της πόλης της Κομπανής της Συρίας. Ακούμε λοιπόν, φαίνεται ότι έχουν ηρεμήσει λίγο το κλίμα τώρα και υπάρχει καθιστική διαμαρτυρία, ενώ έχει ενισχυθεί και η αστυνομική δύναμη. Να πούμε ότι εκτός από τα αρχικά σπροξήματα, φαίνεται ότι τα πράγματα άρχισαν τώρα και ηρεμούν με τις παροτρύσεις και τις παρενέσεις των αξιωματικών της αστυνομίας. Και φαίνεται πλέον ότι η διαμαρτυρία εξελίσσεται σε μια καθιστική διαμαρτυρία μακριά από ακρότητες, όπως τουλάχιστον είχαμε αντιληφθεί στην αρχή. Φαίνεται ότι τα πράγματα πήγαιναν εξελικτού διαφορετικά. Φαίνεται όμως ότι τώρα έχουν ηρεμήσει. Λοιπόν, θα τα πούμε και.